Η Seclass Coupé ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της μεγαλύτερης και πολυτελέστερης S-Class Coupé. Τώρα, οι διαφορές σε σχέση με το Sedan C που μέχρι τώρα ξέραμε. Έχουμε εδώ χαμηλότερο ύψος κατά 37 χιλιοστά, ενώ και η απόσταση από το έδαφος έχει μειωθεί κατά 15 χιλιοστά. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Κάποια από τα έξτρα πραγματικά ξεχωρίζουν. Για πρώτη φορά υπάρχει διαθέσιμη αερανάρτηση στην S-Class Coupé, ενώ είναι διαθέσιμο και το ηχοσύστημα από την S-Class. Με την τεχνολογία Drive Select, ο οδηγός μπορεί να μεταμορφώσει το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. 5 διαφορετικές λειτουργίες. Eco, Comfort, Sport και Sport Plus. Επίσης και μία τελευταία Individual. Οι επεμβάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με τον κινητήρα, τις αναρτήσεις, τη σκληρότητά τους δηλαδή, και το τιμόνι, γίνεται πιο άμεσο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά παρουσιάζει η βενζινοκίνητη C180 με κινητήρα 1600 κυβικών, 156 ύπους, μέση κατανάλωση μόλις 5,1 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί να συνδυαστεί και με αυτόματο κυβότιο 7 σχέσεων διπλού συμπλέκτη πάντα. Υπάρχουν άλλες 3 εκδόσεις με κινητήρα βενζίνης, 2 λίτρες όλες και υποδυνάμεις που ξεκινούν από 184 και καταλήγουν σε 245 ύπους. Για όσους επιλέξουν δίζελ, 2 εκδόσεις με κινητήρα 2,2 λίτρων, υποδυνάμεις 170 και 214 ύπους. Η πρωτοτυπία εδώ έρχεται από το αυτόματο κυβότιο που είναι 9 σχέσεων, διπλού συμπλέκτη πάντα. Το εσωτερικό προέρχεται από τη C-Class. Ξεχωρίζει η ανεξάρτητη οθόνη στο κέντρο. Οι περισσότερες λειτουργίες ελέγχονται από το ποντίκι εδώ μπροστά μας. Και υπάρχουν κάποιες πινελιές μέσα που τονίζουν το σπορ χαρακτήρα της C-Coupé. Στη C-Class Coupé τα συστήματα ασφαλείας είναι πάρα πολλά. Για πάμε να δούμε μερικά από αυτά. Attention Assist, Adaptive Brake Assist, Collision Prevention Assist Plus, Active Parking Assist, Traffic Sign Assist, Wrong Way Alert, Adaptive High Beam Assist Plus. Μην αγχώνεστε, για καλό είναι. Με όλα αυτά τα συστήματα λοιπόν δίνει assist για το τελικό σκοράρισμα. Τόση ώρα πηγαίνουμε, αλλά είναι για καλό. Από Μάλαγα, πίστα Ασκάρι. Κάθε στροφή της πίστας είναι εμπνευσμένη από κάποιο κορυφαίο σιρκουί. Βέβαια, τώρα έρχεται το καλύτερο. Τι θα οδηγήσουμε? Σε 63 Coupé AMG, 4.000 κυβικά, στην κορυφαία έκδοση 510 ύπη, 0-100 σε 3,9 δευτερόλεπτα, και αν βγουν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, η ταχύτητα ξεπερνάει τελική τα 290 χιλιόμετρα. Η τεχνολογία δεν θα μπορούσε να λείπει από τα μοντέλα της Mercedes. Mercedes Mia, μια μοναδική εφαρμογή. You see here the Mercedes Mia with a live demonstration of the car we have just in front of us. You see here some information about remaining fuel level. You see the car is unlocked. We have here some information about the tire pressure, brake pads, fluids, everything which could be, if it's not okay, would be signalized in red. Also the possibility to lock the car. We have current position where our car is parked. If I want to send here destination, I can either type it in or I can use this button here on the Apple Watch. The next time I enter my car, I get a pop-up menu in the car. Would you like to use this destination for navigation? Also, if I cannot drive directly to the destination, I get walking directions on the Apple Watch and on the Mercedes Me app for the final destination. Ώρα για δράση. Πίστα Ασκάρι και C63 AMG Coupé. Για πάμε. Φύγαμε. Ένα S μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εδώ η υποδύναμη φτάνει στους 510 ύπους. 0-100 σε 3,9 δευτερόλεπτα και χωρίς τον ηλεκτρονικό κόφτη 290 τελικής. Η πίστα είναι μοναδική, δεν είναι μια ευθεία πίστα, έχει σε πολλά σημεία ανηφοριές, κατηφοριές, βουτάει, χάνεται η κορυφή. Πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία. Το αυτοκίνητο είναι φτιαγμένο για αυτό το περιβάλλον, ειδικά στην έκδοση S και τα 510 άλογα φαντάζουν ιδανικά για εδώ μέσα.